Η απόδραση στο Λουτράκι, στο σπίτι των γονιών τους, ετοιμάζονταν να κάνουν ο Πάνος Καλίτσης και η Έλενα Χριστοπούλου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Επέστρεφαν από το παλιό ψυχικό, όπου ο Hair and Makeup Artist διατηρεί κομμωτήριο στο σπίτι του στο Λυκαβητό. Μαζί τους είχαν και το χαρτοφύλακα με τις εισπράξεις της ημέρας. Την ώρα όμως που έμπαιναν στο πάρκινγκ, η Έλενα Χριστοπούλου είδε το δράστη να του σημαδεύει με το όπλο έξω από το τζάμι του αυτοκινήτου. Είχα μια δολοφονική απόπειρα, είναι ληστεία. Είχα και εγώ αυτή την ατυχία. Είναι τεράστια τύχη που ζω. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, συγκινημένος ο γνωστός κομμωτής ευχαρίστησε το Θεό που ζει. Δεν έχω κανέναν αντίπαλο, δεν έχω κανέναν εχθρό. Από όλο τον κόσμο πρεσβεύω το καλό και γι' αυτό και ο Κύριος με βοήθησε. Πλέον θα κοιτάξω ακόμη περισσότερο την ασφάλειά μου, είπε πριν φύγει, για να ξεκουραστεί στο σπίτι του. Αυτή τη στιγμή εγώ το μόνο που θέλω να πάω στο σπίτι μου και να βρω τη ρουτίνα μου. Αυτό. Δεν έχω κάτι να πω. Εργάζομαι σε ένα συγκλονιστικά προσπέλαστο περιβάλλον, τρομακτικά ασφαλές και δεν είχα φροντίσει το ίδιο πράγμα στο σπίτι μου. Αυτό πλήρωσα και απλά τώρα όλα θα αλλάξουν. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση έχουν μπει και οι τηλεφωνικές κλήσεις του ζευγαριού πριν από την ενέδρα.